Η ελεγχόμενη στάθμευση ξεκινάει από τη Δευτέρα. Ήδη προβήκαμε στην προειδοποίηση των οδηγών ότι το μέτρο τίθεται πάλι σε εφαρμογή. Είχε σταματήσει για τον καλοκαιρινό μήνα, τον Αύγουστο, όπως έχει γίνει ήδη από την έναρξη της από δημοτική αστυνομία. Κάθε Αύγουστο σταματούμε για ένα μήνα λόγω του καλοκαιριού να μπορούν να εξυπηρετούνται είτε οι επισκέπτες που δεν γνωρίζουν το ότι ισχύει το μέτρο. Αλλά από τη Δευτέρα λοιπόν τίθεται κανονικά σε εφαρμογή το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης. Όπως ισχύουν τα ωράρια στις προειδοποιητικές πινακίδες που υπάρχουν στα σημεία που έχουμε ορίσει ότι θα υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση, για τη Δευτέρα και την Τετάρτη και το Σάββατο τις πρωινές ώρες, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, που είναι και τα καταστήματα ανοιχτά, και τις απογευματινές ώρες. Και δεν ισχύει για τις αργίες. Για τις αργίες δεν ισχύει, όχι βέβαια. Και την Κυριακή σαφέστατα. Θα έχουμε καμία αλλαγή στην τιμή? Όχι. Η τιμή έχει καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα είναι η ίδια όπως έχουμε ορίσει. Και οι ζώνες παραμένουν ίδιες. Δεν έχουμε καμία αλλαγή. Από πού μπορεί να ακολουθήσει κάποιο οδηγός, κάρτες για την ελεγχόμενη στάθμευση? Οι κάρτες βρίσκονται στα περίπτερα και σε όσους έχουν αναρτήσει, σε όσα καταστήματα, ας πούμε, κεντρικά καταστήματα τουλάχιστον, έχουν το δικαίωμα να πουλούν τέτοιες κάρτες, έχουν αναρτήσει σχετικό ταμπελάκι έξω από το κατάστημά τους ότι στους χώρους τους δικούς τους θα βρίσκουν κάρτες ελεγχόμενης στάθμευσης. 1 ευρώ είναι το αντίτιμο για μία ώρα.